Σπίτι τους έχει γίνει ο δρόμος, ο λόγος για τους αγρότες του μπλόκου στο δυτικό κόμβο στην Κομωτινή επί της Εγνατίας Οδού. Ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Θα παραμείνουμε στους δρόμους όσο πάει, δηλώνουν οι αγρότες ανυποχώρητοι στα αιτήματά τους. Μετά το ενωτικό κλίμα που δημιουργήθηκε για ακόμα μια φορά χθες στη Θεσσαλονίκη, συνεχίζουμε τους αγώνες δυναμικά. Το Σαββάτο στις 8.30 ώρα εδώ στο κτίριο της Νομαρχίας έχουμε συγκέντρωση τα μπλόκα από την περιφέρεια, την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, για να αποφασίσουμε τις επόμενες κινήσεις μας. Επίσης έχει προγραμματιστεί μια συνάντηση στην Κατερίνη για να βγάλουμε μια κοινή απόφαση για την περιφέρειά μας. Οπότε το Σαββάτο στις 8.30 ώρα που θα κάνουμε τη συνέλευση θα αποφασιστούν και να γίνουν λίγο πιο εντατικά τα μέτρα ή όχι, ανάλογα με το τι θα πούμε εμείς οι συνάδελφοι που θα βρεθούμε εδώ πέρα. Οι αγρότες έχουν αναρτήσει στα αγροτικά μηχανήματά τους αποσπάσματα από αρχαία κείμενα τα οποία αναφέρουν πως ο πρωτογενής τομέας είναι η αρχή των πάντων σε μια κοινωνία. Σημαίνει ότι όλα ξεκινάνε από την γεωργία, από τη γη. Αν δεν υπάρχει καλλιέργεια, δεν θα υπάρχουν και πολλά άλλα επαγγέλματα. Όλα τα επαγγέλματα πηγάζουν από την πρώτη ύλη και αυτό γράφει και το κείμενο αυτό που έχουμε βγάλει στα αρχαία.